τον κύριο Μιγελίδη. Γιατρέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Για άλλη μια φορά τρέχουμε να και μιλάμε μετά τα γεγονότα, γιατί κάποιοι δεν συντονίστηκαν και δεν κατάλαβαν αυτό που έπρεπε να αντιληφθούν νωρίτερα, κύριε Μιγελίδη. Μπορούσαν να το αντιληφθούν και μπορείτε εσείς οι γιατροί να διακρίνετε ότι εδώ ή εκεί υπάρχει επιθετικότητα και να πάρετε τα μέτρα σας. Σίγουρα ακούγονται διάφορα. Βρίσκεται μία έρευνα σε εξέλιξη, οπότε ελπίζω να μας δώσει απαντήσεις σε κάποια φάση. Εγώ αυτό που ήθελα έτσι να θίξω με ιδιαίτερη έτσι σημασία είναι ότι υπάρχει ανάγκη δικανικής ψυχιατρικής στην Κύπρο, τουλάχιστον σε ξενοσοκομιακό επίπεδο, ούτως ώστε να παρακολουθεί άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρό ιστορικό εγκληματικών συμπεριφορών. Επίσης, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έχουν προβεί σε ανθρωποκτονίες, δολοφονίες, βιασμούς και έχουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές, πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα δικανικής ψυχιατρικής, ούτως ώστε να παρακολουθούνται. Επίσης, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχει ένα κενό στο νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο, όπου δεν υπάρχει η υποχρεωτική κοινοτική θεραπεία στην κοινότητα. Οπότε, ένα άτομο, όταν για παράδειγμα χρήζει νοσηλείας και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο θαλάσσας για ένα μήνα, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, βελτιώνεται η ψυχική του κατάσταση, απολύεται, πηγαίνει σπίτι του και επαφίεται στον ίδιο, αν θα συνεχίσει να παρακολουθείται είτε από ψυχίατρο του δημοσίου είτε από ιδιωτικό ψυχίατρο. Εναπόκειται δηλαδή στον ίδιο, αν είναι σε θέση να πει: έχω πρόβλημα και πάω ξανά στο γιατρό μου. Δεν υπάρχει κάποιος να τον υποχρεώσει γιατί βλέπει κάποιες συμπεριφορές περίεργες. Πολύ σωστά. Σε άλλες χώρες όπως είναι η Αγγλία, η Αμερική, η Αυστραλία υπάρχει η υποχρεωτική κοινοτική θεραπεία. Οπότε τίθενται κάποιοι όροι για παράδειγμα. Θα πηγαίνεις στο γιατρό σου κάθε μήνα. Θα λαμβάνεις ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή μία φορά το μήνα, ούτως ώστε να ξέρουμε ότι βρίσκεσαι υποθεραπεία, υποφαρμακευτική αγωγή. Θα διαμένεις στο συγκεκριμένο χώρο, ούτως ώστε να ξέρουμε ότι δεν δημιουργούνται θέματα βίας ή εγκληματικής συμπεριφοράς προς τρίτα άτομα, το οποίο κάποιες φορές παρατηρούμε. Επίσης, έλεγχος ναρκωτικών ουσιών. Αυτά για άτομα τα οποία έχουν σοβαρά έτσι θέματα ψυχικών διαταραχών. Υπάρχει τεράστιο κενό στην Κύπρο. Αυτά τα άτομα κυριολεκτικά βρίσκονται στην κοινότητα. Κάποιοι τυχαίως παρακολουθούνται, κάποιοι κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς ψυχιατρική παρακολούθηση. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το επαναλαμβάνουμε, Νικήτα, κάθε 6 μήνες, ένα χρόνο, όταν δημιουργούνται οι καταστάσεις, οι δολοφονίες, οι ανθρωποκτονίες κλπ. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σοβαρά το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, θα έλεγα ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε. Τώρα δεν ξέρουμε καν αν οι αρμόδιες υπηρεσίες γνώριζαν ότι είχε προηγηθεί άλλο φωνικό το 76. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν ρώτησα την Παρασκευή δεν ήξερε κανείς να απαντήσει, δεν ξέρω αν ήξεραν ήδη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα η έρευνα η οποία τρέχει θα δώσει απαντήσεις. Το θέμα είναι όμως τι κάνουμε, πώς βελτιωνόμαστε. Η δικανική ψυχιατρική τι είναι, γιατρέ? Η δικανική ψυχιατρική ασχολείται με άτομα τα οποία έχουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές και έχουν ιστορικό σοβαρών εγκλημάτων. Συνήθως βιασμοί, δολοφονίες, ανθρωποκτονίες. Πολλές φορές ένα άτομο το οποίο έχει σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, και βρίσκεται σε υποτροπή και προβαίνει σε μια έτσι εγκληματική σοβαρή πράξη, δεν λαμβάνει ίσως ποινή στα πλαίσια όπου οποιοδήποτε άλλος και νοσηλεύεται σε δικανικό ψυχιατρίο, πράγμα το οποίο δεν έχουμε στην Κύπρο. Ίσως υπάρχει και η ανάγκη τουλάχιστον να δημιουργηθεί ένας θάλαμος ειδικός για τέτοια περιστατικά, παρά να βρίσκονται στη γενική ψυχιατρική, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν κατάθλιψη, άγχος και δεν υπάρχουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές και δεν προβαίνουν σε τέτοιες εγκληματικές συμπεριφορές. Άρα, δηλαδή, τώρα μπορεί κάποιος να νοσηλευτεί, να έρθει να είναι στο ψυχιατρίο ή κάπου αλλού 5, 6, 7 χρόνια, μετά να θεωρηθεί ότι όλα καλά, επιστρέφει στην κοινωνία και δεν υπάρχει ο μηχανισμός για να δει μετά από ένα χρόνο, 2, 3, 5, πώς πάει αυτός ο άνθρωπος, αν ο ίδιος δεν θέλει να έχει οποιαδήποτε επαφή. Σωστά. Με οποιονδήποτε ψυχίατρο ή κάτι άλλο. Σωστά. Ναι. Σωστά. Και να διορθώσω κάτι σε αυτό που είπες, Νικήτα. Ναι. Βάσει του νόμου στην Κύπρο, το maximum που μπορεί να νοσηλευτεί κάποιος στο νοσοκομείο, σε ψυχιατρίο, είναι οι 12 μήνες.
Οπότε, ακόμη και το δικαστήριο, αν διατάξει την νοσηλεία ενός ατόμου για περισσότερο χρονικό διάστημα, υπάρχει θέμα στον νόμο, το οποίο έτσι πρέπει να τύχει αναθεώρησης. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε ότι ακόμη και τα πιο τέλεια μέτρα να λάβουμε, τα οποία σίγουρα είμαστε μακριά από αυτά, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τη ψυχική κατάσταση ενός ατόμου το επόμενο λεπτό, την επόμενη ώρα, την επόμενη εβδομάδα. Οπότε, σήμερα μπορεί η ψυχική κατάσταση να βρίσκεται σταθερή, αλλά σε δύο εβδομάδες, σε κάποιες ώρες, είτε υπό τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, να υποτροπιάσει και να προβεί σε μια εγκληματική πράξη, σε μια αυτοκτονία ή σε έτσι κάτι σοβαρό όπως είναι η δολοφονία. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, αλλά μπορούμε να λάβουμε, τουλάχιστον να χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε μέσα υπάρχουν. Υπάρχουν επίσης αξιολογήσεις επικινδυνότητας, όπως είναι το HCR20, είναι ένα εργαλείο το οποίο αξιολογούμε άτομα στη δικανική ψυχιατρική, ούτως ώστε να μας δώσουν έτσι κάποια καμπανάκια να μπορέσουμε να δώσουμε θεραπεία σε άτομα τα οποία χρειάζονται. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είναι ξεκάθαρο. Ναι. Πρέπει να βελτιωθούμε, Νικήτα. Πρέπει να βελτιωθούμε. Δεν το λέμε μετά από κάθε τραγωδία, λέμε πρέπει να βελτιωθούμε. Λέμε πρέπει τίποτα να προλάβουμε την επόμενη τραγωδία. Θα την προλάβουμε, αυτό είναι το ερώτημα. Τίποτα δεν γίνεται. Είδες να αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια όσον αφορά νομοθετικό πλαίσιο για θεραπεία ψυχικό διαταραχό στην κοινότητα? Είδες να δούμε έτσι κάποια αλλαγή, ούτως ώστε να προστατεύσουμε το δημόσιο με ένα καλύτερο τρόπο? Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Δεν είναι να τα λέμε μόνο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιγελίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και καλή Ευχαριστώ. Συνέχεια. Πάμε στην ΠΑΦΟ.